πρέπει και θέλω να αλλάξω. Για εκείνον. Και θα αλλάξω. Έφαγε ξύλο απόψε εξαιτίας μου. Επειδή εγώ είμαι άσχημη. Επειδή εμένα κοροϊδεύουν. Όχι, αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Θα γίνω μια άλλη γυναίκα. Θα το κάνω για χάρη του. Δεν θα είμαι πια η ίδια Μαρία. Ποτέ ξανά η Μαρία η άσχημη. Θα γίνω όμορφη. Ποιος είναι πρωί πρωί? Μαρία. Δεν το πιστεύω. Στον ύπνο της έβλεπε πρωί πρωί. Δεν θα το σηκώσεις? Ναι. Έλα Μαρία. Καλημέρα. Συγγνώμη που ενοχλώ. Είστε στο γραφείο? Δεν έχω φτάσει ακόμα. Α, καλά. Συγγνώμη και πάλι που ενοχλώ. Τι σημαίνει? Είναι η κυρία Μαρκέλα μαζί σας? Ναι. Ναι. Αχ, καταλαβαίνω. Εγώ ήθελα απλά να ζητήσω την άδεια να έρθω λίγο πιο αργά στο γραφείο σήμερα. Γιατί? Προέκυψε κάτι ξαφνικά. Μια δουλειά και... Α, και τι ώρα θα έρθεις? Κατά τις 11, 12. Α, τόσο αργά. Τι έγινε, ξενύχτησε και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της να έρθει στο γραφείο? Εντάξει Μαρία, αλλά κάνε γρήγορα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Μαρία. Μ' ακούς Μαρία? Μαρία. Ναι κύριε Μαντά. Άκουσα πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Άλλη φορά όταν μιλάω στο τηλέφωνο να μην ενοχλείς, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί? Φοβάσαι μήπως μας ακούσει η Μαρία και σοκαριστεί? Μην ανησυχείς. Αυτή και τον ήχο του φίλου να ακούσει δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσει. Φίλε μου, καλέ μου φίλε. Τι έγινε ρε, τι έπαθες, πώς είσαι έτσι? Μη μου πεις ότι σε έδιρε η Μαρκέλα. Τι έκανε λέει? Σε έδιραν οι φίλοι της Μαρίας. Πρώτον, δεν με έδιραν. Εγώ τους πλάκωσα. Ναι, το βλέπω αυτό. Δεύτερον, δεν είναι φίλοι της, απλά μένουν στη γειτονιά της. Καλά, δεν το πιστεύω. Πιάστηκες εσύ στα χέρια με άνθρωπο? Εσύ δεν το έκανες αυτό ούτε στο σχολείο που σε φώναζαν μπούλι? Ποτέ δεν με φώναζαν μπούλι. Καλά, ένας γνωστός σου άλλα μου έχει πει, αλλά τέλος πάντων. Τώρα θες να τις φας κι εσύ? Καλά, είναι να μην πάρεις φόρα εσύ, ε? Άσε με. Την όρεξή σου έχω νομίσεις. Δείξε λίγη κατανόηση, φρέ αγόρι μου. Γνωρίζω μία πλευρά σου την οποία δεν ήξερα. Μαντά ο ράμπο. Με κάνε πλάκα εσύ. Τι θέλεις να κάνω δηλαδή? Αν άκουσε τι λέγανε. Ντράπηκες για λογαριασμό τους, ε? Οι αλήτες. Να την κοροϊδεύουν έτσι. Μπροστά στα ωραία της μούτρα. Καλά, ντε. Μη μας δείρεις κιόλας. Ωρες, τελείως ανέστητος. Ενώ εσύ είσαι ένας υπότης. Ένας υπότης για τη Μαρία. Πάντως να ξέρεις ότι με αυτό που έκανες έκλεψες την καρδιά της μια για πάντα. Δεν το έκανα γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Τέλος πάντων. Τι έγινε? Πού είναι η πεντάμορφη? Μέσα?